Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα αναφέρουμε την εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει σε ένα περιστατικό με την χρήση των PCSK9. Θα μου επιτρέψετε λίγες εισαγωγικές διαφάνειες, 4-5, όσον αφορά την εισαγωγή. Θεωρείται γνωστό ότι οι δυσλιπιδημίες αποτελούν μείζοντα παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση της καρδιαγγειακής νόσου. Η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη και σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσλιπιδημιών μειώνουν σημαντικά τόσο τον καρδιαγγειακό θάνατο, όσο και την καρδιαγγειακή νοσηρότητα. Σύμφωνα με τις κατευθύντριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, συνιστάται η χορήγηση στατινών υψηλής έντασης όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασθενών με δυσλιπιδημία. Έχουν ένδειξη 1α. Επίσης, εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, ο στόχος, τότε η προσθήκη ζετιμίδης θεωρείται ότι πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. Και τέλος, εάν και ο διπλός συνδυασμός δεν μπορεί να αποδώσει, τότε σύμφωνα με τις οδηγίες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η χρήση των PCSK9 αποτελεί μονόδρομο. Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ψηλά επίπεδα λιπηδημικών παραμέτρων, δεν θα πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτα την παρουσία νοσημάτων ή και φαρμάκων που χορηγούνται και μπορεί να είναι οι αιτίες για δευτεροπαθείς δυσλιπιδημίες. Επίσης, σε κάθε ασθενή που έχει αυξημένο λιπηδημικό φορτίο, θα πρέπει να ελέγχεται ο τύπος και να προσδιορίζεται ο τύπος των επιπέδων της LDL χολυστερόλης με τον γνωστό τύπο του Friedewald, ο οποίος σημειωτέων δεν ισχύει για τιμές τριγλυκεριδίων πάνω από 400 mg. Σε χαμηλές τιμές θα πρέπει επίσης και εδώ να ζητάμε από το εργαστήριο να μας προσδιορίσει την άμεση μέτρηση της LDL χολυστερόλης. Σε περιστατικά όπως αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε αμέσως, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να διαστρωματώσουμε τον άρρωστο με βάση το Hellenic Score, που είναι ένας πίνακας αντίστοιχος του ευρωπαϊκού μοντέλου, το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στην ελληνική πραγματικότητα, πάντα με γνώμονα το φύλλο, τις καπνιστικές συνήθειες, τα επίπεδα της συστολικής αρτηριακής πίεσης, την ηλικία και φυσικά τα επίπεδα της ολικής χολυστερόλης. Ερχόμαστε λοιπόν στην παρουσίαση του περιστατικού που προσεγγίστηκε αρχικά από γενικό γιατρό λόγω της υψηλής συγγένειας που είχε με τον ασθενή μας. Αναφερόμαστε σε έναν ασθενή άνδρα 52 ετών, ο οποίος ήταν παχύσαρκος, είναι παχύσαρκος, υποφέρει από ζαχαρό διαβήτη τύπου 2 εδώ και 1-1,5 χρόνο και ήπια αρτηριακή υπέρταση. Πολύ σωστά λοιπόν, ο γενικός γιατρός τον προσέγγισε με την χορήγηση Irbesartanis, γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου RBS από τη μελέτη Ήρμα, με μικρή δοσολογία προσθήκης μπισοπρολόλης, καθώς επίσης και την τυπολόγηση της μετφορμίνης και άτορβαστατίνης σταδιακά στα 40 mg ημερησίως. Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό όσον αφορά το λιπηδημικό έλεγχο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες οι παράμετροι λιπηδημικές είναι εκτός στόχων και ιδιαίτερα αυτό που μας ενδιαφέρει, τα επίπεδα της LDL είναι ακριβώς διπλάσια από τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει. Πολύ σωστά λοιπόν προχώρησε ο συνάδελφος στην προσθήκη ζετιμίδης στα 10 mg. Έχουμε κάποια βελτίωση, αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά στον στόχο. Χωρίς όμως να του πει τίποτα περαιτέρω, εντελώς τυχαία ο ασθενής αυτός, ο οποίος κατά σύμπτωση είναι και εργαζόμενος διοικητικός υπάλληλος στο νοσοκομείο όπου υπηρετώ, προσέγγισε τα τακτικά εξωτερικά ιατρία και εκεί για άσχετο θέμα και εκεί αφού συζητήσαμε για το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο είχε, ελήφθη ένα ατομικό, αναμνηστικό, ιστορικό και οικογενειακό. Πραγματοποιήθηκε ένα καρδιογράφημα 12 απαγωγών που έδειξε ότι ήταν σε φλεβοκοβικό ρυθμό, χωρίς διαταραχές ιδιαίτερες. Ακολούθησε την ίδια μέρα η περιχοκαρδιογραφική μελέτη, διαθωρακική μελέτη, η οποία ανέδειξε ότι είχαμε καλή λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας με φυσιολογικές διαστάσεις. Υπήρχε μόνο μια υποψία υποκινησίας στο κατώτερο τείχωμα. Δόθηκε λοιπόν ένας βιοχημικός έλεγχος αναλυτικότερος, μεταξύ των άλλων και η λιποπρωτεΐνη Α υπολογίστηκε, όπως επίσης και οι άλλοι παράμετροι που δεν είχαν υπολογιστεί μέχρι τώρα. Και σύμφωνα με όλα αυτά τα ευρήματα, προστέθηκε στην αγωγή και ασπιρίνη στα 100 mg, ενώ προγραμματίστηκε για ένα σπινθυρογράφημα μυοκαρδίου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μετά από 48 ώρες πραγματοποιήθηκε.
Το αποτέλεσμα δυστυχώς επιβεβαίωσε τις υποψίες μας. Υπήρχε από το αποτέλεσμα του σπιθρογραφήματος υπήρχαν ευρήματα ισχυμίας στο κατώτερο τείχωμα, οπότε σύμφωνα με αυτό τώρα πλέον το εύρημα προχωράμε στην αλλαγή πλεύσης όσον αφορά τον ασθενή μας. Εκτός από την ασπερίνη προσθέθηκε και κλοπιδογρέλη. Είμαστε λοιπόν σε διπλή αντιμεταλλιακή αγωγή και αντικαταστάθηκε η ατοροβαστατίνη με ροσοβαστατίνη στα 40 μιλιγράμμ στη μέγιστη δόση. Προσθέθηκε φυσικά και γαστροπροστασία και ο ασθενής, όντας εργαζόμενος στο νοσοκομείο, την επόμενη μέρα υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία. Δυστυχώς δεν παίζει το βίντεο, κύριε Πρόεδρε. Εδώ βλέπουμε τώρα την δεξιά στεφανία αρτηρία, η οποία στη μεσότητα έχει μια υφολική απόφραξη και η οποία αντιμετωπίστηκε με την ίδια στιγμή με ένα στέντ στην μεσότητα. Βλέπουμε ότι έχει γίνει μια πλήρης αποκατάσταση της βλάβης, της υφολικής απόφραξης, η οποία υπήρχε στην δεξιά στεφανία αρτηρία με ροή τίμη 3. Και από εκεί και πέρα το πρόβλημα φαίνεται ότι έχει επιληθεί. Όμως, αυτό το οποίο δεν έχει επιληθεί είναι το λιπηδημικό προφίλ, το οποίο ναι μεν βελτιώνεται σταδιακά, αλλά πάλι είμαστε εκ των στόχων και τώρα βέβαια οι στόχοι μας έχουν αναπροσαρμοστεί, δεδομένου ότι ο άρρωστος είναι και στεφανίος, είναι εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Επομένως, το LDL, ο στόχος είναι τα 55 μιλιγκράμμ. Βρισκόμαστε ακόμα στα 94. Οπότε, η προσήκη των PCSK9 σε αυτή την περίπτωση ήταν μονόδρομος. Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι στον μήνα πάνω περίπου είχαμε πιάσει το διπλό στόχο αυτών των οποίων απαιτούν οι κατευθυντήριες οδηγίες, δηλαδή και επίπεδα LDL κάτω από τα 55 μιλιγκράμμ, όπως επίσης και μείωση των επιπέδων της LDL κάτω, πάνω από 50% σε σύγκριση με την baseline μέτρηση. Το αποτέλεσμα αυτό επίσης διατηρήθηκε στο δεκάμηνο από την έναρξη της χορήγησης των PCSK9 on top της αγωγής με τους υπόλοιπους υπολιπηδημικούς παράγοντες. Εν κατακλείδη, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ανεξάρτητα από το ποιος γιατρός θα προσεγγίσει τον άρρωστο, θα πρέπει να ληφθεί ένα σαφώς πλήρες και λεπτομερές ιστορικό, προκειμένου να διαστρωματωθεί ο άρρωστος. Θα πρέπει να έχουμε μια πιστή εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών με σκοπό να γίνουμε όσο γίνεται, όχι πιεστικοί, απλά να γίνουμε πιστικοί και να μεταφέρουμε τις γνώσεις που έχουμε προς τον ασθενή μας, προκειμένου να τον πείσουμε να ακολουθήσει αυτά τα οποία προτείνουν οι κατευθυντήριες οδηγίες. Και φυσικά να έχουμε στενή παρακολούθηση του ασθενούς. Από το περιστατικό το οποίο παρακολουθήσαμε, φάνηκε ότι η PCSK9 είναι φάρμακα τα οποία είναι ασφαλή, είναι φάρμακα τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτά για τα οποία χορηγούνται. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Στέφανε, συγχαρητήρια για το περιστατικό. Πραγματικά δεν είναι θυμοτυπικό, αλλά ήταν πολύ προσέγγιση συγκεκριμένη και μεθοδική και συγχαρητήρια και πάλι. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω και να σταθώ, αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ένας ασθενής, τον έβλεπε ο συγγενής του που ήταν γιατρός μέσα στο νοσοκομείο. Εσείς έχετε στον Άγιο Παύλο Στεφανία Μονάδα, αιμοδυναμικό εργαστήριο, δηλαδή Στεφανία Νόσος. Είναι η καθημερινότητα στην πιο έντονη μορφή, να το πω. Τους ασθενείς που έχετε με εμφράγματα εκεί, πόσο στενά, δηλαδή θέλω να πω, ο έλεγχος των λιπιδίων, πόσο στενά γίνεται, αν έχει άσχετο με το περιστατικό, ναι. Πόσο στενά γίνεται και πόσο παρακολουθείτε, με την έννοια ότι η PCSK9 θα πρέπει να είναι πιο συχνά στην καθημερινότητά μας, γιατί υπάρχει μεγάλος όγκος ασθενών οι οποίοι υποθεραπεύονται, ας πούμε, αν μου δοθεί. Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το μήνυμα, ένα από τα μηνύματα που θέλαμε να περάσουμε μέσα από την εργασία, ότι εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ιατρείο υπολιπηδημικό εν λειτουργία επίσημο. Τους παρακολουθούν στα πλαίσια του καρδιολογικού ελέγχου, του εξωτερικού καρδιολογικού ιατρείου. Κάποιοι χάνονται. Αυτό το μήνυμα που ήθελα να περάσω στα συμπεράσματα είναι ότι ανεξάρτητα από το ποιος γιατρός θα τον δει στο τέλος, χρειάζεται μια στενή παρακολούθηση. Όλοι αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται στενή παρακολούθηση και πιστή εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών. Επομένως, πολλοί από αυτούς χάνονται. Αλλά έστω αν θα πάνε στον ιδιώτη γιατρό, θα πρέπει εμείς να το έχουμε αναφέρει από κάτω στο ενημερωτικό σημείωμα ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η υπολιπηδημική αγωγή με τον τριπλό συνδυασμό που τον έχουμε βάλει.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ένας μετά από έμφραμα που έχει κάνει αγκιοπλαστική, που τον έχετε μέσα και βγαίνει με τις τιμές του, η επίτευξη του στόχου είναι άμεση και επιτακτική. Είναι άμεση. Βλέπουμε ότι είναι άμεση. Ορισμένοι, νομίζω ότι εμείς οι καρδιολόγοι είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και βάζουμε ψηλές δόσεις ροσουβαστατίνης. Δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία από άλλες ειδικότητες. Και νομίζω ότι... Θέλω δύο ερωτήσεις σύντομες. Πολύ σύντομα θα μου απαντήσεις. Παρακαλώ. Πρώτον, πόσο καιρό θα την πάρει ο ασθενής αυτός στο PCSK9? Εφόρου ζωής, 6 μήνες, 1 χρόνο? Και δεύτερον, πώς επιδρούν στα τριγλυκερίδια, αν επιδρούν? Να αρχίσω από τη δεύτερη ερώτηση. Έχουν και εκεί μία πτώση, όχι τόσο μεγάλη και εντυπωσιακή όσο αναφορά τις LDL, αλλά πέφτουν και οι τιμές των τριγλυκερίδιων. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, ήδη είναι 2 χρόνια αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, σε τριπλή αγωγή. Και δεν διαμαρτύρεται καθόλου για την έντυξη. Ομαλά. Εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι και ελεγκτής φαρμάκων υψηλού κόστους, μέσα στους οποίους βρίσκονται και οι PCSK9 σαφώς, εκεί βλέπω αρκετά. Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτό, γιατί κάθε χρόνο περίπου ελέγχω 1.000 περιστατικά. Δεν μου επιτρέπεται να πω περισσότερα πράγματα, αλλά βλέπω ότι έχουμε τιμές LDL 11. Δεν διαμαρτύρονται 15. Για την ένδυση. Εμένα αυτό θέλω. Οι ασθενείς, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι διαμαρτύρονται πάρα πολύ για μυαλγίες. Έτσι τουλάχιστον έρχονται οι αιτήσεις όσον αφορά για την έγκριση στο σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης. Όχι, Στέφανε, εγώ ρωτάω το εξής. Ο ασθενής που θα το πάρει αυτό δεν θα διαμαρτυρηθεί? Όχι, ότι επειδή είναι με ένδυση συνέχεια. Και ενδεχομένως και η Ευολοκουμπάμπη, που είναι και 2 φορές το μήνα, παρόλα αυτά δεν διαμαρτύρονται. Άλλοι το θέλουν 2 φορές το μήνα. Άλλοι θέλουν 1 φορά το χρόνο, 1 φορά το εξάμηνο. Ναι. Οκ, ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Και εγώ ευχαριστώ. Προχωράμε.